αυτή την προσπάθεια εδώ και 5-6 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν κατάφερα να υλοποιήσω αυτή την προσπάθεια και να μετουσιωθεί σε μια οικοτεχνία που έχει έδρα το χωριό μας. Η λογική και η φιλοσοφία είναι να αναδειχθούν τοπικά προϊόντα με τον παλιό τρόπο, με την παραδοσιακή μέθοδο παρασκευής, γιατί αυτός είναι που τους δίνει την προστιθέμενη αξία. Όλα αυτά τα προϊόντα έχουν μέσα τους όλο το λαϊκό μας πολιτισμό, την κουλτούρα του τόπου μας, ο οποίος έχει να κάνει με τις διατροφικές μας συνήθειες, είναι συνυφασμένος και συνοδεύει όλες μας τις όμορφες στιγμές, από γιορτές, από καλέσματα, από γάμους. Και βλέπουμε ότι μέσα από τις αλλαγές των γενεών, μέσα από όλες αυτές τις αλλαγές που γίνονται γύρω μας, η διατροφική τους αξία είναι τόσο υψηλή που συνεχίζει να έχει θέση και στο σημερινό μας τραπέζι, είτε σε ανθρώπους που θέλουν να δώσουν κάτι πραγματικά υγιεινό στα παιδιά τους, είτε σε ανθρώπους που θέλουν να προσέξουν και να κάνουν μια μεταστροφή στον υγιεινό τρόπο ζωής, στη μεσογειακή διατροφή, σε ανθρώπους που είναι vegan, vegetarian, σε ανθρώπους που γενικά θέλουν να προσέχουν τι ακριβώς μπαίνει στο τραπέζι και στο πιάτο τους. Η γιαγιά Βαγγελιό ήταν εκείνη που μου μιλούσε ατέλειωτες φορές και ατέλειωτες τιμές για το ροδόσταγμα. Ήταν αυτό που είχα μαζί μου πάντα στην Αθήνα από τη γιαγιά. Το χρησιμοποιούσαμε είτε ως καλλυντικό για να καταπραίνει φλεγμονές στο δέρμα, για να ενυδατώσει την επιδερμίδα μας, είτε ως φάρμακο, όπως χαρακτηριστικά μας έλεγε, για τα μάτια. Έχοντας κάνει ήδη μια έρευνα, ζώντας στην Αθήνα, ερχόμενοι σε επικοινωνία και τελικά έχοντας μια καλή συνεργασία με πανεπιστήμια που δείξαν ενδιαφέρον, διαπίστωσα ότι όντως το προϊόν έχει φαρμακευτικές ιδιότητες. Ωστόσο, συνεχίζει τη διπλή του χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί άνετα και χρησιμοποιείται, απλά εμείς το έχουμε αφαιρέσει σιγά σιγά από τις διατροφικές μας συνήθειες, ειδικά στη Μέση Ανατολή. Χρησιμοποιείται ευρέως στο να αρωματίσει τα ροφήματα, στο να αρωματίσει παγωτά, γλυκά, λόγω του μικροκλίματος περιοχής, γιατί είναι μια τριανταφυλιά ενδημική, είναι μια τριανταφυλιά που βρίσκεται αιώνες στα μέρη μας. Όσο και ο τρόπος παρασκευής του ροδοστάγματος καθιστά το προϊόν πολύ ιδιαίτερο. Η τριανταφυλιά λοιπόν, επειδή ακριβώς δεν έπρεπε να πάρω φυτά από φυτόρια ή από άλλα μέρη της Ελλάδας, η φυτεία μου είναι μικρή και χρειάστηκε αρκετό καιρό για να φτάσω έστω σε αυτό το μικρό, σε αυτή τη μικρή έκταση την οποία καλλιεργώ. Γιατί τα μοσχεύματα ήταν όλα από το μητρικό φυτό, την τριανταφυλιά της γιαγιάς που είχα. Η καλλιέργεια είναι μοιρασμένη σε δύο κτηματάκια. Σε σύνολο φτάνω το ένα στρέμμα περίπου. Υπολογίζεται ότι πρέπει να είναι γύρω στις 60 με 70 ρίζες τριαντάφυλλα. Αλλά τελικά νομίζω ότι έχω καταλήξει σε μια συνεργία και μια συνεργασία με έναν φυτοριούχο εδώ στο νησί μας, ο οποίος, με τον οποίο έχω συνεννοηθεί ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα, στην χρονική περίοδο που είναι καταλληλότερη, να του δίνω μοσχεύματα από τα φυτά που πλέον έχω, ώστε να μπορεί εκείνος να μου δίνει πίσω έτοιμα φυτά για να μπορέσω να την αυξήσω γρηγορότερα. Γιατί ενώ η τριανταφυλιά έχει σε όλους μας υπάρχει εντύπωση ότι πάρα πολύ εύκολα μπορεί να αναπαραχθεί, το συγκεκριμένο είδος είναι αρκετά δύσκολο και έχει μικρά ποσοστά ακριβώς. Αναφορικά με την παραγωγική διαδικασία, επειδή ακριβώς δεν χρησιμοποιώ άμβικα όπως κάνουν στη Βουλγαρία, στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κύπρο και αλλού, αλλά χρησιμοποιώ τον παραδοσιακό τρόπο παρασκευής, αυτό καθιστά το προϊόν ακόμα πιο ιδιαίτερο. Γιατί δεν είναι ροδόνερο, δεν έχει μέσα καθόλου νερό. Είναι ό,τι έχει ακριβώς το ροδοπέταλο. Είναι σαν να συνθλίβεις το ροδοπέταλο. Η συλλογή πρέπει να γίνει πάρα πολύ νωρίς το πρωί, με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς αυτό να φύγει το πέταλο πάνω από το υπόλοιπο, από τον μίσχο που το κρατάει και να μπορέσει να μπει στο μηχάνημα σύνθλιψης.
Οι ποσότητες είναι αρκετά μεγάλες που απαιτούνται προκειμένου να παραχθούν για να, κάποια μικρά φιαλίδια των 30 ml. Ας πούμε, για μία... Για 8 περίπου φιαλίδια των 30 ml απαιτείται μία ποσότητα από ροδοπέταλα από ένα ολόκληρο στρέμμα. Το ξύδι με τριαντάφυλλο ήταν κάτι που δεν το ήξερα. Ευχαριστώ δημόσια την κυρία Στάσα, έναν εξαίρετο άνθρωπο εδώ στο χωριό μας, που μου είπε ότι ήταν μία παμπάλαιη συνταγή που την έκανε η γιαγιά της. Είναι στην ουσία εκχύλισμα ροδοπέταλων και μάλιστα τα μπουμπουκάκια μέσα σε λευκό ξύδι. Αλλά είναι μια διαδικασία που θέλει λίγο προσοχή, γιατί και το ξύδι πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, θέλει συγκεκριμένο ξύδι και τα ροδοπέταλα πρέπει πάλι να τα προσέξει κανείς. Και γενικά η εκχύλιση είναι μια διαδικασία που θέλει το χρόνο της και σωστές συνθήκες θερμοκρασίας και φωτισμού. Τώρα, αναφορικά με τα άλλα προϊόντα, έχοντας ξεκινήσει από το αμπελάκι του παππού, στο ίδιο χωράφι, και γι' αυτό το θεωρώ μεγάλη ευλογία όλο αυτό και τύχη, γιατί η συγκεκριμένη τριανταφυλλιά είναι απόλυτα ιδανική συγκαλλιέργεια με το αμπέλι, λειτουργεί σαν προπομπός ασθενειών, σαν να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου ότι πλησιάζει ασθένεια το αμπέλι, και γι' αυτό ο παππούς μου είχε βάλει και τριανταφυλλιές, δύο, στο αμπέλι. Έχοντας λοιπόν το μικρό αμπελάκι του παππού, ξεκίνησα να κάνω πετιμέζι με εκχύλισμα αρμπαρόριζας, και αυτό μου το είχε μάθει η γιαγιά. Κάνει πολλοί κόσμο στο χωριό, το χρησιμοποιούν ευτυχώς ακόμα πολλοί, είναι ιδανική τροφή, ανεβάζει απίστευτο τον αιματοκρίτη, το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν θέμα με το αίμα τους, άνθρωποι που θέλουν να δώσουν, που δεν μπορούν ακόμα να δώσουν μέλι σε νεογέννητα, οπότε σαν εναλλακτική τροφή δίνουν το πετιμέζι. Έχω μπει και εκεί σε μια διαδικασία που έχω αυξήσει την έκταση του αμπελιού με ποικιλίες μπιέ, ώστε να είναι όσο γίνεται εναρμονισμένες στον τόπο μας. Και το άλλο προϊόν που παράγω είναι το πετιμέζι από σίκο. Οι σικές είναι ντόπια ποικιλία. Αυτές τις είχε φυτέψει όλες ο παππούς. Δεν έχω μπει ακόμα σε διαδικασία αύξησης της επιφάνειας, της καλλιεργούμενης έκτασης. Και εκεί το κάνουμε εκχύλισμα αρμπαρόριζας, όπως το κάνει η γιαγιά, και συνεχίζουν να το κάνουν και αυτό στο χωριό. Ευτυχώς, σε αυτά τα προϊόντα, το καλό είναι ότι είναι πράγματα που δεν έχουν καθόλου χαθεί, γιατί το θέμα δεν είναι να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να παράξει κάτι και να το βάλει στο ράφι. Η σημασία έχει αυτό που είπα στην αρχή, ότι αυτός είναι ένα κομμάτι του πλούτου μας, ένα κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, και όσο είναι ζωντανό, δηλαδή όσο παίρνει ένας άνθρωπος το πετιμέζει και το βάζει στα γλυκά του, στις συνταγές που έμαθε από τη μάνα του, το χρησιμοποιεί σαν ενδιέτημα, αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσει να υπάρχει και να υφίσταται στον τόπο μας. Η οικοτεχνία είναι πραγματικά εύκολο να διοδοτηθεί, αν έχεις έναν χώρο που πληρεί προϋποθέσεις υγιεινής. Ωστόσο, να μην ξεχνάμε ότι η οικοτεχνία σημαίνει ότι το παραγόμενο προϊόν, το τελικό προϊόν, προκύπτει από μένα εξ ολοκλήρου. Δηλαδή, εγώ είμαι ο παραγωγός της πρώτης ύλης. Δεν μπορώ να πάρω από αλλού σίκα για να κάνω πετιμέζι. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι να φτάσεις στο σημείο να κάνεις την οικοτεχνία, είσαι εσύ ο παραγωγός, ο λογιστής, αυτός που οργανώνει όλο αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινηθείς για να φτάσεις στο σημείο να μπει αυτή όλη η προσπάθεια μέσα σε ένα μπουκάλι και να έχει την ετικέτα και να μπει στο ράφι. Οι εποχές που ζούμε απαιτούν να είμαστε αισιόδοξοι. Εγώ βρήκα εδώ ανθρώπους που μπορεί να μην με στήριξαν υλικά, αλλά ήταν πραγματικά πολύ ουσιαστική για μένα η στήριξή τους. Και τέλος, επειδή κανένας δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του, πίσω από μια τέτοια προσπάθεια
υπάρχουν άνθρωποι που σε στηρίζουν στο στενό οικογενειακό περιβάλλον. Όπως για παράδειγμα ένα σύζυγος, μία μαμά και ένας μπαμπάς και μία αδερφή η οποία έχουμε την τύχη να είναι γραφίστας. Οπότε έχει επιμεληθεί όλες αυτές τις ετικέτες με πολλή προσπάθεια και πολύ μεράκι. Και οπότε κάθε μπουκάλι και κάθε ετικέτα που βγαίνει έχει από πίσω όχι μόνο μια Ελένη, αλλά μια ολόκληρη οικογένεια και μια ολόκληρη παράδοση.